Γεια σας, είμαι η Κική. Σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί έχω ένα πολύ καλά νέα. Πήρα ένα καινούριο κινητό, δηλαδή καινούρια κάμερα. Επιτέλους τα κατάφερα. Για να πω την αλήθεια, δεν τα κατάφερα ακριβώς, γιατί ήθελα κάτι παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων πήρα κάτι καινούριότερο από το κινητό με τον οποίο τραβάω αυτή τη στιγμή. Οπότε ελπίζω η ανάλυση του βίντεο θα να βελτιωθεί σύντομα. Είναι αυτό εδώ το κινητό. Σήμερα έφτασε στο σπίτι μου. Είναι έτσι γιατί δεν είναι ότι είναι μεταχειρισμένα. Απλά είναι τύπου είναι καινούριο, απλά υπήρχε εξ αρχής κάποιο πρόβλημα και το μεταδώσανε αμέσως στο εργοστάσιο πάλι και το ξαναφτιάξανε. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά, αλλά είναι αλφα ποιότητας, δεν βλέπω κανένα σημάδι, σαν καινούριο κινητό, απλά χωρίς κουτί. Τέλειο! Πάρα πολύ ωραίο! Λοιπόν, θα ήθελα να δοκιμάσω την ανάλυση του βίντεο, αλλά πριν από αυτό θα δοκιμάσω άμα αναγνωρίζετε η κάρτα SIM της Ιαπωνίας εδώ μέσα. Καταρχήν θα ανοίξω. Θα δω άμα ανοίγει το κινητό. Σας έλεγα ότι πήρα κάτι άλλο από αυτό που ήθελα, με την έννοια ότι στην αρχή έψαχνα μία κανονική κάμερα. Όταν λέω κανονική κάμερα είναι Sony, πιο συγκεκριμένα α7 III, και αυτό κάνει γύρω στα 1700-800, σύνολα περίπου 2000, και δυστυχώς δεν έχω αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Παρόλο που το ήθελα πάρα πολύ από την καρδιά μου και το σκεφτόμουν πολύ καιρό, δεν μπορούσα να το πάρω. Καλώς ήρθες, ναι, σε Ιαπωνικά. Start. Ναι, λέει, να τσεκάρω πολλά πράγματα. Οκ. Μαθαίνει τώρα το δαχτυλικό αποτύπωμα. Οκ. Πάμε πάλι. Βασικά θέλει πολύ χρόνο μέχρι να μπορέσω να χρησιμοποιήσω σαν το παλιό κινητό. Δεν θα πετάξω το καινούριο κινητό, το παλιό κινητό, γιατί τώρα έχω δύο τηλέφωνα, δύο κάρτα SIM, μία της Ιαπωνίας και μία της Ελλάδας. Γι' αυτό και βασικά ήθελα δύο κινητά. Skip. Έτοιμος. Η μπαταρία είναι 38%. Εντάξει, προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να βάλω την κάρτα SIM. Ωραία, τώρα δεν είχα βάλει καλά, τώρα το πήρε. Σας έλεγα ότι είχα στο μυαλό μου να πάρω την κανονική κάμερα Sony. Απλά συνειδητοποίησα ότι λόγω οικονομίας δεν μπορούσα να το πάρω. Οπότε μετά σκέφτηκα να πάρω μία κάμερα που λέγεται DJI Pocket 2. Αυτή η κάμερα μας βολεύει πάρα πολύ όταν τραβάμε vlog, όταν τραβάμε βίντεο στην διάρκεια του ταξιδιού. Γιατί ακόμα και περπάτοντας ή τρέχοντας, αυτή η κάμερα δεν κουνιέται με τίποτα. Οπότε είναι πολύ ιδανικό για τέτοια βίντεο. Αλλά διάβασα ότι η μπαταρία έχει λίγο πρόβλημα και κρατάει μόνο περίπου το παραπάνω 2 ώρες. Και αυτό είναι λίγο θέμα. Από τη μία λέμε ότι είναι κάμερα ιδανικό για vlog, αλλά από την άλλη δουλεύει μόνο 2 ώρες. Οπότε είπα να το αφήσω και έτσι κατέληξα στο κινητό. Και το συγκεκριμένο είναι Galaxy S20. Είναι το μοντέλο του 20. Χάρηκα.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να δοκιμάσω σήμερα είναι να βγάλω λίγα λεπτά βίντεο μαζί με το καινούριο κινητό για να δω εγώ και να δείτε εσείς τις διαφορές της ανάλυσης και ελπίζω να είναι καλύτερα. Πώς φαίνομαι, πείτε μου, ούτε εγώ ξέρω πώς φαίνομαι, είναι η πρώτη φορά που βγάζω το βίντεο με το καινούριο. Παιδιά, μόλις είδα τι έγινε με το καινούριο κινητό. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, αλλά είδα ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν ξέρω πότε ακριβώς χάλασε το υλικό. Όταν τσέκαρα το υλικό στο κινητό ήταν καλά. Όταν όμως έβαλα το υλικό στο πρόγραμμα που κάνω το edit, κόλλαγε. Γι' αυτό τραβάω αυτή τη στιγμή με το παλιό κινητό για να είμαι σίγουρη. Και θα δω πού ήταν το πρόβλημα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ, έπαθα σοκ, αλλά εντάξει. Ελπίζω το συντομότερο να χρησιμοποιήσω το καινούριο κινητό. Πότε λίγο υπομονή, ναι. Φιλάκια! Κλαίω. Λοιπόν, μετά από μερικές προσπάθειες, κατάλαβα ποιο ήταν το πρόβλημα και έλυσα το πρόβλημα. Όπως σας είπα, το κινητό είναι καινούριο, έχει καλή ανάλυση και αυτό και έχει να τραβάω το βίντεο με 8K και μετά 4K. 8K είναι η καλύτερη ανάλυση, 4K λιγότερο και μετά είναι 1080 και τα λοιπά, έχει και το πιο χαμηλό. Εγώ είχα βγάλει το βίντεο με 8K και 4K, ελπίζοντας ότι η ανάλυση θα είναι καλή. Αλλά η εφαρμογή με την οποία κάνω το edit και ακόμα και η συσκευή δεν εφαρμόζονται σε τόσο καλή ανάλυση και αυτό και κόλλαγε και αυτό και δεν μπορούσα να κάνω το edit, χάλαγε το υλικό. Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν χρειαζόμουν μόνο την καλή κάμερα, αλλά χρειαζόμουν και τον υπολογιστή. Τι ευχάριστη νέα! Γι' αυτό τώρα βγάζω το βίντεο με το καινούριο κινητό, αλλά με χαμηλότερη ανάλυση. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω πως είναι καλή. Θα τσεκάρω και αυτό αργότερα. Αλλά τέλος πάντων, είμαι ευχαριστημένη με το ότι έλυσα το πρόβλημα. Κατάλαβα ποιο ήταν το πρόβλημα. Οπότε όλο αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα να προχωράω βήμα-βήμα προς την καλύτερη ανάλυση, προς τον καλύτερο ήχο και προς το καλύτερο edit. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Άντε, φιλάκια!